η άλλη πλευρά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επί τη ευκαιρία θέλω να πω και μια κουβέντα για την ελληνική αντιπολίτευση. Εγώ έχω αποφύγει να κάνω κριτική σε τέτοιες στιγμές ιδιαίτερης κρισιμότητας που υπάρχει μια εθνική προσπάθεια στην κυριολεξία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης που αντιπροσωπεύει επάξια τον ελληνικό λαό. Ασυνείδητα ή συνειδητά, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Η πλευρά της αντιπολίτευσης, η πλευρά της αντιπολίτευσης παίζει ουσιαστικά εξυπηρετεί τους δανειστές. Όταν μιλάει σήμερα για ένα σχηματισμό, όταν μιλάει για λύσεις τύπου Παπαδήμου κλπ. Ο ελληνικός λαός έχει κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή απολαμβάνει, το βλέπουμε, από ανοχή μέχρι κατανόηση, μέχρι μεγάλη στήριξη και έτσι θα προχωρήσουμε. Αν δεν υπάρξει συμφωνία τη Δευτέρα, κοιτάξτε, τι γίνεται? Κάθε μέρα, επειδή αυτή η ερώτηση γίνεται, μας γίνεται, απαντάμε και σωστά, και εγώ το ίδιο θα κάνω με τον εξής τρόπο. Όταν κορυφώνεται μια προσπάθεια, κορυφώνεται της κορύφωσης δηλαδή, 8 μέρες τώρα κορυφώνεται η προσπάθεια, για να υπάρξει λύση, όπως σας είπα, μια λύση βιώσιμη και αξιοπρεπής για τη χώρα μας, έχουν μεν γνώση οι φύλακες, αλλά δεν θα αρχίσουμε να συζητάμε τα διάφορα αν. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Σε τελευταία ανάλυση θα πω ένα ηρωικό. Ένα ηρωικό, αλλά που έχει ένα βάθος αιώνων. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει σε τελευταία ανάλυση. Να εξηγούμαστε. Είναι σαφές. Άρα υπάρχει πλάνη από την κυβέρνηση. Έχουν γνώση οι φύλακες, λέω εγώ και πάλι.